Δεν θα τα πάνε καλά στην Πεθέρα. Ο καιρός περνάει και ο Ταμτάκος δεν ξεφλάει τα γραμμάτια. Θα διαλύσω τον Αραβόνα. Κάνε μωρέ συμπέθερε λίγο υπομονή. Αφού ξέρεις ότι είναι άτυχος στη δουλειά, δεν μπορεί να στεριώσει πουθενά. Γιατί δεν πάει να πάρει το δίπλωμα? Τότε τι τα αγοράσετε του τάτσου? Θα πάρει και το δίπλωμα. Κάνε λίγο υπομονή, μωρέ συμπέθερε. Κάνε και εσύ λίγο υπομονή. Εγώ ένα μήνα του δίνω τράτο. Βαρέθηκα να περιμένω. Και αυτός ο Ταμτάκος τώρα. Δεν μου δώσω Θεός μυαλό, μα μου δώσε ποδάρια για τη μάμη την τύχη μου, την έπαιξε στα ζάρια. Κι από το πολύ το τρέξιμο μου λιώσαν τα ταχούνια. Γιατί μικρός σαν ήμουνα έπεσα από τη γούνια. Πράσινο σταμάτα ρε βλάκα. Δεν τα μτάχω, είσαι σίγουρος ότι με το πράσινο σταματάμε? Βέβαια είμαι σίγουρος ρε, τόσους μήνες μελετάω αυτά τα πράγματα. Κούσε, μην έχεις αμφιβολίες, σε μένα θα ακούς. Με το πράσινο σταματάμε, με το κόκκινο φεύγουμε. Εγώ μπορεί να μην πάρω δίπλωμα, αλλά εξεταστής θα γίνω. Δε μου δώσω Θεός μυαλό, είναι μεγάλο κρίμα και μέσα στο κεφάλι μου έβαλε ένα βλήμα. Κι από το πολύ το τρέξιμο μου λιώσαν τα τακούνια. Γιατί μικρός σαν ήμουνα έπεσα από τη γούνια. Ο συμπέθερος είπε θα τον διαλύσει τον Αραβόνα. Αμάν μωρέ, αυτός ο συμπέθερος μας έπρεξε πια. Ο εκβιαστής, ο τοκογλύφος, σαν γύφτος κάνει. Γιατί βρε δεν πας να πάρεις το δίπλωμα? Γιατί βρε δεν πας να πάρεις το δίπλωμα? Γιατί μωρέ δεν θες να πουλάς πατάτες με τον τάτσου? Τι το αγοράσαμε βρε για να σκουριάζει έξω από την πόρτα? Τι το αγοράσαμε? Μ' αρέσει ρε Θίτσα που όταν θυμώνεις όλο για πάρτι σου ξηγες. Εμένα πάλι νηστικό θα μ' αφήσεις. Όσο για το δίπλωμα δεν μου το δίνουν γιατί με κόβουν στα σήματα. Μπερδεύομαι, είναι πολύ δύσκολο. Σκάσε! Να πας να βρεις μια δουλειά, ένα μήνα κάθεσαι τώρα. Πανάφεμάσαι μωρέ, πανάφεμάσαι. Ρε θεία, μη συγχύζεσαι, θα ανέβει η αδραναλίνη σου. Μη στεναχωριέσαι. Έχω στα σκαριά μια δουλειά που έτσι και την κάνω θα οικονομήσω πολλά λεφτά, ε. Και την ευγενία θα στεφανωθώ και τα γραμμάτια θα ξοφλήσω και όλες τις κατσίκες της περιοχής θα τις γκαστρώσω. Σαντανά βάλε, προχώρα. Προχώρα καμάρι μου. Προχώρα λεβέντη μου από εδώ, έλα, μην βιάζεσαι. Σου έχω σήμερα κάτι μανούλια, θα γλύφεις τα κέρατά σου. Έλα, έλα καμάρι μου. Έλα λεβέντη μου, να. Λουκ γκόμινε. Έλα λεβέντη μου. Εδώ είναι. Έλα. Έλα σας συστήσω μωρί. Η σαρδανάμπαλος από εδώ. Έλα. Έλα σαρδανάμπαλ έμπαινε. Έλα μωρί κάτσε. Κάτσε μωρί μη φοβάσαι. Έλα εδώ μωρί. Κοίτα τι όριος που λέγει και μουσί μωρί. Κοίτα που πέσαμε σε ένα την κατσίκα. Κάτσε μωρί. Έμπαινε σαρδανάμπαλ εκεί. Έμπαινε. Κεφαλοκλείδωμα φτιάχτη. Έλα εδώ ρε μπουμπούνα. Ρε ζήλη με κάνεις, έλα από εδώ. Έλα σε αυτήν που είναι και πιο πιτσιρίκα. Κουρίτσι μου γλυκό. Η σαρδανάμπαλος, η ερωτιάρη. Έμπαινε σαρδανάμπαλε. Έμπαινε. Έλα κουκλά μου. Έλα ρε εσύ. Σαρδανάμπαλε. Μη με ρε ζηλεύεις, δεν περιμένει η κουπέλα.
Δώσε ένα φυλάκι. Δώσε ένα φυλάκι στο ζάρδα να βάλω. Ντρέπεται ο Βλάτακ. Έλα, Μαρή, χαζιδόψη, πρέπει, θα περάσεις καλά. Κοίτα, 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 έναν δράκο που σε έχουμε εδώ πέρα. Καλέ, εσύ που ζυγαρώνεις εδώ της κατσίκης. Α, να μην λέμε και ότι θέλουμε, κυρά μου, όχι εγώ. Η Σαρδανάμπαλος την κάνει τη δουλειά. Τώρα, αν πρόκειται για γυναίκα, αλλάζει η τιμή. Καλέ, δεν τρέπεσαι λίγο, τι είναι αυτά που μιλάς, ποια γυναίκα θα ζυγαρωθεί με δράκο. Όχι, καλέ, δεν με κατάλαβες. Έλεγα να επεκτείνω την επιχείρηση. Έχουμε βάλει γραμμάτια και χρωστάμε, κατάλαβε. Α, καλά τότε. Και πόσα λεφτά θες? Κοίταξε. Αν είναι ενάρετη η κατσίκα σου, θέλω 300. Αν είναι πολύ δύσκολη, 500. Ακριβώς είσαι. Γιατί καλέ. Στο κάτω-κάτω Σαρδανάβαλος δεν έχει και έτσι. Έλα ρε, ποιες είναι τώρα, σε πιάσαν οι ντροπές σου. Έλα ρε. Πάντε. Εσύ ζευγαρώνεις εδώ? Ναι, αν έχεις καμία κατσίκα, φέρ' τη γρήγορα. Και πώς πάνε οι δουλειές? Δόξα τω Θεώ, καλά πάμε, βλέπουμε και τσόντα. Βρέχει το παραδάκι, έτσι? Όχι και βρέχει, ψυχαλίζει. Και τι φουπουά βάζεις? Ορίστε. Φουπουά. Τώρα όλες οι δουλειές επιβαρύνονται με φόρο προς τη θεμένη αξία. Άλλοι 6%, άλλες 18%, άλλες 36%. Εσύ, τι φόρο βάζεις? Απ' την εφορία είσαι? Ναι. Δεν ξέρω τι φόρο βάζω, ρώτα τον Σαρδανάβολο, αυτός την κάνει τη δουλειά. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο κύριος με το μουσι. Άσε τα αστεία και αύριο να περάσεις από την εφορία να σου καθορίσουμε το ποσοστό. Ποσοστό. Τ' άκουσες καλέ? Τι να ακούσω καλέ? Τώρα πρέπει να σου βάλω, λέει, και φουπουά. Αν αρχαθείς που θα με πεις εμένα, δεν τρέπεσαι να με κάνεις ανήθικες προτάσεις, βρε. Για ανήθικες καλέ. Τι είναι αυτό το φουπουά, βρε? Φουπουά, λέει αυτό. Δεν τρέπεσαι λίγο, θα στείλω τον άντρα μου να σε κανονίσει σένα. Πάμε χοντήλο, δεν είμαστε για εδώ εμείς. Μα χειρότερα, κοίτα που θα βρω και τον πελάμε από πάνω. Ήρθα για μερικές πληροφορίες. Τι πληροφορίες θέλετε, κύριε? Με το συμπάτιο, το πείδημα του τράγου, τι φουπουά έχει? Δεν ξέρω, κύριε. Τι επιχείρηση είναι αυτή? Έχω ένα μαντρί και ζευγαρώνω κατσίκες. Ήρθε ένας της εφορίας, με λέει να έρθω σε εσάς να με πείτε πού υπάγομαι. Στο 6, στο 18 ή στο 36%. Δεν ξέρω, κύριε. Να πάτε στο τηλεφωνικό δωμάτιο, στον κύριο. Είναι προϊστάμενος. Μάλιστα. Μόλις μάθω, θα έρθω να σε ενημερώσω να ξέρεις πού υπάγεσαι κι εσύ. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε. Με στείλα σε εσάς, κύριε προϊστάμενε. Μάλιστα. Γιατί δεν ξέρω τι φουπουά να βάλω στο πείδημα του τράγου. Ορίστε. Ξέρετε, ζευγαρώνω κατσίκες και δεν ξέρω τι φουπουά να βάλω στο πείδημα. Στο πείδημα? Λες να είναι είδος πολυτελείας? Δεν ξέρω αν είναι πολυτελείας. Πάντως εσείς φαίνεστε έξυπνος, μορφωμένος και έμπειρος άνθρωπος. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πού το έχετε κατατάξει? Γενικά όμως τώρα τελευταία το πείδημα σπανίζει λόγω AIDS. Μου βάζετε δύσκολα, για αυτό θα προτιμούσα να πάτε στον κύριο Έφορο. Άλλωστε αυτός παίρνει περισσότερα από μένα. Κατάλαβα. Από πείδημα στο πείδημα το πάμε. Ας πάω στον κύριο Έφορο. Αφού είναι ματσός, αυτός θα ξέρει καλύτερα. Τι να σας πω κι εγώ. Το πρόβλημά σας είναι περίπλοκο. Σε καμία εγκύκλιο δεν αναφέρεται σαφώς το πείδημα του τράγου. Κατά τη γνώμη μου είναι προσφορά υπηρεσίας. Πρέπει να πάει στο 18%. Αυτό λέω. Δείξουν ότι κάτι κάνουν. Δεν μνημονεύεται όμως πουθενά. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Πέντε κατσίκες περιμένουν στο μαντρί. Πρέπει να ξέρει ο τράγος πόσο θα του κοστίσει το κάθε πείδημα. Άμα είναι έτσι, μην ανησυχείτε. Το πρόβλημά σας θα το λύσω. Ένα λεπτό να πάρω το Υπουργείο. Εγώ νομίζω, κύριε, πρέπει να το κατατάξει στο 36%. Γιατί στο 36% και όχι στο 18%, κύριε Γενικέ? Στο κάτω-κάτω πείδημα είναι. Δεν είναι εισαγόμενο. Δεν μου λες την κολοκυθιά, θα παίξουμε. Μπορείς, έχει κανένας άλλος καμιά πρόταση? Παρακαλώ, κύριε, μη σπέρνετε. Η δική μου πρόταση είναι να επιβαρυνθώ μόνο με 6% για να δώσω τα κίνητα στην παραγωγή κρέατος. Ο κύριος σύμβολος, αν και τις αγρές, έχει απόλυτο δίκιο. Πρέπει να λάβουμε μέτρα να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία. Τι προτείνετε? Λοιπόν, τι προτείνετε? Εγώ προτείνω να πηδάνε οι τράγοι με 6%. Μπράβο. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Άκουστε συνεδρίαση η επιτροπή. Ποια επιτροπή?
στο 6% για ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αγαπητέ μου, το πρόβλημά σου λύθηκε. Πας στο 6% και τούτο για να ενισχύσουμε την κτηνοτροφία. Με 6% κάτι γίνεται. Να ρωτήσουμε όμως τον Τράγο αν έχει αντίρρηση. Για να μάθει να κάνει ανήθικες προτάσεις. Μωρέ, καλά έκανες και τον έσφαξε στον Τράγο να μάθει άλλη φορά να μην λέει εμένα ότι θα με βάλει φουπουά. Δεν μη λες, φουπουά του λένε τώρα. Ξέρω εγώ, έτσι θα του λένε. Λευτεράκι, πάμε σπίτι μας. Πάμε, λείπουν και τα παιδιά. Πάμε. Θέλεις φουπουά, Μαρή. Θέλω. Θέλω. Σατανά πάλι. Σαρδαλάμπαλε, τι έγινε ρε, σε σφάξανε ρε Σαρδαλάμπαλε. Κρίμα ρε και τρέχα εγώ να σε πω τα ευχάριστα νέα ότι θα πηδούσες με 6%. Κρίμα ρε Σαρδαλάμπαλε, είσαι πολύ άτυχος ρε, πολύ άτυχος είσαι. Και δυο μας είμαστε άτυχοι. Σε φάγανε μπαμπέζικα. Βρε Ταμτάκο, έχει δίκιο ο πατέρας μου. Κι εγώ βαρέθηκα να σε περιμένω. Σε έχουν κόψει 15 φορές τα σήματα. Έλα ρε Ευγενία, τι θες να σου κάνω, τα μπερδεύω. Δεν τα έχω χωνέψει ακόμα καλά μες στο μυαλό μου. Να οριστεί τώρα πάω να διαβάσω, πάλι να μελετήσω. Εδώ στις διασταυρώσεις γίνεται χαμός. Κάρα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα, αντάξιον. Άντε να βρεις ποιος έχει προτεραιότητα. Δηλαδή. Τι δηλαδή, ποιος θα περάσει πρώτος, το κάρο, η μοτοσυκλέτα, το αντάξιον ή το ποδήλατο. Ο Καράτζος βρε, πώς τα πέρασε. Α, μη με σε κλετείς με τον Καράτζο, έτσι. Άντε το φιγουρατζί. Πήρε κι αυτός δίπλωμα να πούμε και κάτι τρέχει, τα γεύτηκα. Μας πλασάρει τώρα μόστρα τα χιλιάρικα. Ξέχασε ότι έπαιρνε τη μαϊμού και την έκανε βόλτα και οικονομούσε μόνο ένα κατοστάρικο ημερησίως. Άσε με τώρα, άσε με γιατί είμαι έτοιμος να με διαρρήξουν σαν σαμπρέλα από το κακό μου, έτσι. Εγώ, το καμάρι της γυφτιάς, ο Ταμτάκος με το όνομα, να μην μπορώ να πάρω δίπλωμα. Με τι σέβας θα με δουν οι ομοφιλόφιλοι. Μπα. Έγινες και τιούτος τώρα. Ποιος τιούτος, μωρή, το μυαλό στο κεκυρίκι είναι. Εννοώ ομοφιλόφιλους τους δικούς μας, τη ράτσα μας, το αίμα μας. Ο Καράτζος. Καλώς το Καράτζο, καλώς το μωρό. Καλώς το κούκλα μου. Καράτζο, τι συμβαίνει ρε, γιατί αυτές οι περιηγήσεις, αφού ξέρεις ότι υπάρχει αίσθημα. Τι έγινε ρε Ταμτάκο, το πήρες το δίπλωμα. Δεν το πήρε, αλλά αύριο που θα δώσω εξετάσεις θα σκίσω. Τι γελάρε σαν χλαμάρα. Για θα σε κόψω πάλι ρε Ταμτάκο, είσαι λειψός ρε στο μυαλό. Τη σκιά σου τη ασημίνα στο βίντεο. Καλύτερα να είμαι λειψός στο μυαλό παρά από κάτω μου ρε. Τόση δά την έχει. Σαν μπανάνα κριτικιά πέμπτης διαλογή. Εγώ ένα βλέπω, ότι έχεις γίνει ρεζίλη στη γειτονιά. Έλα εδώ ρε Ευγενία, έλα εδώ ρε Ευγενία, μη με κομπλεξάρεις κι εσύ. Ευγενία, Ευγενία. Δεν μ' αρέσουν οι ρεζίλιδες. Κάτσε ρε Ευγενία, πώς φεύγεις έτσι άνευ να με φιλήσεις. Τι να φιλήσω βρε, που δεν μπορείς να πάρεις ένα δίπλωμα. Λοιπόν, σου δίνω το λόγο της τιμετικής μου, ότι αύριο θα σου φέρω μια διπλωματάρα τόσο μεγάλη. Αύριο λοιπόν. Θα περιμένω. Αλλά σε προειδοποιώ. Χωρίς το δίπλωμα μην τολμήσεις να ξανάρθεις σπίτι μου. Καράτζο μου. Τι γελάς ρε φιδικόλοβο. Πάρε δρόμο, μην ξεσπάσω πάνω σου έτσι. Πάρε, θα σε βαρέσω είπα. Για δοκίμασε ρε. Γιατί θα σε φοβήσω. Ένα, δύο, τρία. Ξέρεις τι είναι αυτά ρε. Πετσετάκια είναι. Πεντοχίλιαρα είναι κύριε. Κοίτα πως μας καταπιέζει το κεφάλαιο, δεν μπορούμε να πούμε και κουβέντα. Λοιπόν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς, να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Καθίστε! Περάστε, παιδί! Απ' την διάρκεια, παιδί! Καθίστε, παιδί! Ισυχία, παρακαλώ!
βάζετε συνέχεια, κύριε, γιατί δεν βάζετε ένα σασέρι. Ησυχία, παρακαλώ. Ένα σασέρι, γιατί δεν βάζετε. Σας παρακαλώ, κύριε, ησυχία. Δεν βάλετε τουλάχιστον μια σκάλα της κοιλιάς, κυλιόμενη. Καθίστε. Υπότιτλοι. Συντομεύετε. Καθίστε. Εδώ, κύριε, εδώ, εδώ. Εδώ είσαι. Θέλω να συνεργαστούμε. Σας παρακαλώ, εδώ. Σας παρακαλώ. Καθίστε. Λοιπόν, θέλω να δώσετε μεγάλη σημασία. Γιατί τα σήματα είναι σοβαρή υπόθεση. Από τον τρόπο που θα γράψετε, κρίνεται η ζωή πολλών ανθρώπων. Καταλάβατε? Εγώ εντάξει το κατάλαβα. Μη μιλάς. Όπως θέλει. Επειδή έχουμε πολλούς αναλφαβήτους, θα θέτω εγώ τις ερωτήσεις προφορικά. Κοίτα που νόμιζα ότι είμαι ο μοναδικός στο είδος των αλφαβήτων. Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται το κορνάρισμα στις πόλεις? Καλά τώρα. Σε ένα γάμο. Αυτό έλειπε να μην το ξέρουμε κιόλα. Σημειώσατε χ. Αν δεν λειτουργούν τα φλάσ του οχήματός σας, με ποιον τρόπο οφείλετε να ειδοποιήσετε αυτούς που ακολουθούν, κάνοντας τον αριστερό βραχίωνα προς τα άνω και αριστερά? Βραχίωνα. Τώρα αυτό τι εργαλείο είναι? Δεν με το πει δάσκαλο. Πάντως αν ήμουν εγώ θα βγάζα το χέρι. Σημειώσατε χ. Εγώ θα βάλω σόλαχη και θα πω τι πήκανε μέσα εκ περιδρομής. Τα ελαστικά του ίδιου άξονα πρέπει να έχουν την ίδια πίεση. Και τι είμαι εγώ γιατρός να τους κοιτάω κάθε μέρα την πίεση? Μωρέ βάλε χίνα σε σόλα μέσα. Χου. Πού σε φιλάρα? Γράψε παρακαλώ το όνομά μου. Ταμτάκος Χαράμι. Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα. Έδωσα στον συνάδελφο να γράψει το όνομά μου. Γιατί, δεν ξέρεις γράμματα? Πώς ξέρω. Στα μαθηματικά ήμουν αναλφάβητος, αλλά στα υπόλοιπα πρακτικά ήμουν λίγο αδύνατο. Α, καλά. Θα τα συμπληρώσω εγώ. Πέρ την κόρα. Ποια είναι η δικιά σου? Αυτή είναι η δικιά μου εδώ. Ποια? Όχι, αυτή είναι η δικιά μου. Όχι, αυτή είναι η δικιά μου. Είναι αυτή. Δικιά μου είναι αυτή. Αυτή είναι η δικιά μου. Μην κάνουμε ζαβολιές, ρε φιλάρα. Αυτή είναι η δικιά μου. Τώρα αυτή είναι η δικιά μου. Μπράβο, Ταμτάκο. Αρίστηψες. Μήπως έχεις πρόβλημα με τα μάτια σου, κύριε Πιτηρητά μου? Μα είναι φως φανάρι. Δεν έχεις κάνει ούτε ένα λάθος. Άρε κουκαρά, εσένα σε ξαναβλέπω να έρχεσαι με τον κηδεμόνα. Άντε να χαθείς ρε γύφτο. Γύφτο, γύφτο, παλιογύφτο, πάρ' το πόδι μου και γλύφτο. Σε παρακαλώ κύριε μεταξεταστέ μου, σε παρακαλώ, αγόρασα τον τάτσουλ, αγόρασα τις πατάτες. Αν δεν πάρω το δίπλωμα θα σ' αφήσουν οι πατάτες. Τι να σου κάνω ρε Ταμτάκο, βιάστηκες πολύ. Ταμτάκο, ή θα μάθεις να οδηγείς ή δίπλωμα δεν έχει. Πες και εσύ κάτι ρε δάσκαλε, πες κάτι. Άμα δεν πάρω δίπλωμα θα με διώξει η αραβωνιάρα μου. Έχουμε μεγάλη ευθύνη Ταμτάκο. Αν στο δώσω μεγατηρικός θα σκοτώνεις τον κόσμο. Άντε πες τώρα μέσα. Δεν μου λες να την κάνω μόνος μου την βόλτα? Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Συγχρεμία Ταμτάκο. Και μην ξεχνάς τις ταχύτητες, όπως είπαμε. Πάντως παιδιά είναι καλύτερα να την κάνω μόνος μου την βόλτα. Ταμτάκο! Ρε ζηλεύεις το δάσκαλό σου μωρέ. Καλύτερα να δάσκαλα σε να ζηλέψω παρά να σας σκοτώσω. Με μπες μέσα που σου μιλάω, ψεύω. Πάντων άντε, Παναγιά μαζί μας. Το κρίμα στο λαιμό σας, εγώ σας το... Πάμε. Πάμε. Έλα Ταμτάκο, τι κάθεσαι? Βάλε μπρος τη μηχανή να ξεκινήσουμε. Πατάω τον γκάζερ δάσκαλα, αλλά δεν ξεκινάει. Άναψες τη μηχανή. Έλυσες το χειρόφρενο. Πρέπει να κάνω όλα αυτά? Όχι, να μην τα κάνεις. Με συγχωρείς, ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι κάπου μπερδεύομαι. Τις ταχύτητες Ταμτάκο. Τι είναι αυτό? Τι ταχύτητες? Μου λαρώσαν ούτε μπρος πάνε ούτε πίσω. Πήγανε πίσω. Σιγάρε, πώς πας έτσι μωρέ? Θα μας σκοτώσεις, τράβα μπροστά. Μπροστά τράβα! Μπροστά έτσι, έτσι όπως πας. Λοιπόν, θα κρατάς γερά το λευγέ, αλλά δεν θα αλλάξεις τις ταχύτητες συνέχεια, κατάλαβες? Είναι λίγο αδύνατος στις ταχύτητες, καταλάβατε και... Μόνο στις ταχύτητες! Μόνο στις ταχύτητες! Αυτός θα μας σκοτώσει, μωρέ! Έχουμε και οικογένεια! Έχουμε και οικογένεια! Δάσκαλε, πολύ φωνάζει αυτός, σταμάτα μωρέ! Δεν έπρεπε να πας δεξιά! Εγώ σας το έλεγα, βόλτα δεν θέλατε! Ταμτάκο! Ταμτάκο!
Να γυρίσουμε πίσω, θέλω να κατέβω. Να γυρίσουμε πίσω, θέλω να κατέβω. Να γυρίσουμε πίσω από εκεί που ξεκινήσαμε. Ωραία, πίσω θέλετε. Πίσω θέλουμε. Πάμε πίσω λοιπόν. Γιατί έβαλε στην όπιστα, μωρέ! Πίσω δεν λέγατε! Δεν θα μας τρακάρει στα μάτα, μωρέ! Δράμα μπροστά! Μπροστά σου λέω! Μπροστά θέλω! Αλήθεια! Πάμε μπροστά! Αλήθεια! Μπράβο! Πότε θα περάσω να πάρω το δίπλωμα? 32 του μηνός! Κατάλαβα του Αγίου ποτέ! Δίπλωμα δε μου δένουνε και έχω το μαύρο χάλι. Στην ιερά εξέταση με κόψανε και πάλι. Μπέρδεψα τις ταχύτητες, το γκάζι και το φρένο. Κι έχει στη διασταύρωση μας πάτησε το τρένο. Και πάθα μεγάλη μήλα. Κι με της γυφτιάς ξεφτύλα. Βρε πάθα, επάθα μεγάλη μήλα. Κι με της γυφτιάς ξεφτύλα. Δίπλωμα δε μου δίνε, το ντάτσουν το χρωστάω. Κι όταν παθαίνω σύγχυση με κόκκινο περνάω. Με κόψαν στο παρκαρισμά γιατί πήγα με φόρα. Πάτησα την επιτροπή σε μια κατηφόρα. Βρε πάθα, έπαθα μεγάλη νύλα. Κι με της γυφτιάς ξεφτύλα. Βρε πάθα, έπαθα μεγάλη νύλα. Κι με της γυφτιάς ξεφτύλα. Βρε πάθα. Παναγιά μου, τι τρακάρισμα ήταν αυτό? Πώς έγινε έτσι, μάπα μου? Πώς κατάντησες έτσι, ρε? Γλύφτην έκανες? Τι γλύφτην, μωρή, με δουλεύεις τώρα, δεν με βλέπεις, τρακάρισα. Τουλάχιστον μου έφερες το δίπλωμα. Α, είσαι πολύ εγωίστρια, όλα δικά σου τα θέλεις. Δεν φτάνει πως στείλα στο νοσοκομείο τους εξεταστές και το δάσκαλο, θες να με δώσουν και δίπλωμα? Τότε για χαρά από μένα. Για σιγά, ρε Ευγενία, τι για χαρά, μένα για χαρά, έτσι καθαρίζουμε. Κάτσε να το συζητήσουμε το θέμα. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω? Να πουλήσω τον ντάτσο, να πάρω ένα κάρο με κάνα ψωράλογο, να γυρίζουμε από Τέναρο μέχρι τα Θρακιώτικα βουνά. Εγώ δεν το κουνάω από τον τόπο μου. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα ποθάνω. Ενά, μωρή, εγώ σου χαρίζω ολόκληρη την επικράτεια και εσύ ονειρεύεσαι να αποκτήσει ένα οικοπεδάκι, να χτίσει ένα αυθαίρετο. Αυθαίρετο! Γενία, για καμ του μήνα σε λουκ λιγάκι, μωρή. Πώς έχεις γίνει έτσι, έχεις κάνει και τα μαλλιά σου περμαγκανάτ, ετοιμάζεσαι για έξοδο? Αμέ. Ήξερα πως θα έρθεις πάλι μαδιά χέρια. Και θα την κοπανίσεις άνευ την άδειά μου? Σιγά μη σου δώσω και λογαριασμό. Ό,τι μου γουστάρει θα κάνω. Και επειδή το πας φυρί, ορίστε, πάρε τη βέρα σου πίσω. Τι, μη... λοιπόν σήμερα συμφέρει να χωρίσεις. Διότι το χρυσό έχει ανέβει στα ύψη. Εγώ άμα πουλήσω τη βέρα θα πάρω ομόλογα εκιού. Απ' τα ομόλογα ο εκιού μόλις τα... Ευγενία, γύρνα πίσω! Ευγενία, σε παρακαλώ, στάσου μια στιγμή, ρε Ευγενία. Πάρε τη βέρα σου πίσω. Εγώ δεν είμαι χρηματιστής, εγώ είμαι εραστής. I love you.
Μωρό μου, ήρθα να σε πάω Athens by night. Ήρθε ο Καράτζας να με πάρει, για χαρά! Πάλι ο Ζουμπάς μπαίνει στη μέση. Κοίτα φίλε μου, κοίτα φίλε μου. Ποτέ δεν τη βρήκα από ένα ψηλό, όλο από κοντούς τη βρίσκω. Καράτζο μου, αντρακλά μου εσύ. Οι κοντοί έχουν σου ξέ, ίδιος ο Γκάλης είσαι. Δεν σας έχει μιλήσει κανείς για το Φασούλα. Πάμε αγάπη μου. Πού πας μωρή? Να γλεντήσω. Ο Καράτζος θα με πάει σ' όλα τα σκυλάδικα τσάρκα. Πού πάτε ρε, με το δικό μου αμάξι, χρωστάω και τα γραμμάτια. Πάμε όπου γουστάρεις. Σήμερα ξεπούλησα φορτίο πατάτας ενός τόνου. Βάλε και 200 κιλά ένεκα ότι πονηρή ζυγαριά. Θα στα καταθέσω κούκλα μου σαν να είσαι υποκατάστημα της Citibank. Πάμε. Ευγενία, Ευγενία, γύρνα πίσω. Με εξοργίασες μωρή, με έχεις φέρει εκτός αυτιού. Περί αραβώνω σταμτάκο, διαλύθηκε. Έτσι θέλω κούκλα μου. Τσίφτησα και μάγισα και θα σε έχω στα μετάξια και στα λούσα. Έμπαινε. Καράτσο, σε προειδοποιώ. Πάρε δρόμο για θα μαζεύουμε μπουνιές και πτώματα. Σιγά μωρέ τα αίματα. Εσύ δεν έβγαλες μαχαίρι στους εξεταστές που σε παιδεύουν 6 μήνες με το δίπλωμα. Τώρα θα κάνεις τον άντρα. Φύγαμε Καράτσο. Κι άστονε να πάει σε Ριάννη καμιά αρκούδα, μπας και τα οικονομήσει. Ναι, αρκούδα εγώ, μαϊμού εσύ, τα κάλαμα από πούπες. Άρε Καράτσο, θα σου πιω το αίμα με καλαμάκι ρε. Κοίτα κύριε ξεφτύλα, να μας φάει την κόμενα ο Καράτσος. Άνοιξε γη, κατάπιε με και πάρε με στην αγκαλιά σου. Πόπος είναι φιά μες στην καρδιά μου. Πόπος σκοτάδια μέσα μου. Οχ. Τα κούργα με κατέστρεψε στην κρίσιμη την ώρα. Θα γίνει εκδίκηση γενιφτιάς του στυλ εδώ και τώρα και θα μαζεύουν πτώματα, φέρτε τα στενοφόρα. Δεν το περίμενα μωρή έτσι να με προδώσεις, με άλλον την κοπανίσες κι εγώ πόνο με δώσεις. Γύρνα πίσω Ευγενία, να μην πάθω αυτοκτονία. Με ξεπούλησες για χρήμα, θα πεθάνω κι νεκρή. Φωνάξτε πυροσβεστικές τα εγκάτα εν δράση, γιατί ο ταμτάκος η μοίρα τον κόσμο θα χαλάσει. Θα σπάξω τα καρπούζια μου με δίκοπο μαχαίρι, γιατί μπροστά στα μάτια μου σε βάζει άλλος χέρι. Γύρνα πίσω Ευγενία, να μην πάθω αυτοκτονία. Με ξεπούλησες για χρήμα, θα πεθάνω κι είναι κρίμα. Γύρνα πίσω Ευγενία, να μην πάθω αυτοκτονία. Με ξεπούλησες για χρήμα,
θα πεθάνω κι είναι κρίμα. Κάτε να με το πόνο του, βρε κι εγώ με το δικό μου. Θα σε φάει στεναχώρια. Έχεις βάλει το κεφάλι κάτω. Η ζωή χρειάζεται κάποια φιλοσοφία. Τι φιλοσοφία, αλλά φούζο μας δουλεύεις τώρα, μωρέ. Εδώ με κυνηγάνε τα γραμμάτια. Γραμμάτια για τον Τάτσου, γραμμάτια για την Ευγενία. Με κυνηγά ο πεθερός μου που απειλεί να μου κόψει τον αραβόνα, αλλά δεν τα πληρώσει και εσύ μιλες φιλοσοφίες τώρα. Αυτή σε πούλησε. Να περάσεις από τον Όντα να πάρεις τα γραμμάτια. Δεν μπορώ, ρε Αλαφούζο, την αγαπάω, ρε. Την αγαπάω, δεν μπορώ. Η στραϊφιά μου ρίξε τα χαρτιά και μου λέει τα μτάκος έχουν κάνει μάγια. Μόνο μια γυναίκα να σ' αγαπήσει με την καρδιά της θα λυθούν τα μάγια. Γι' αυτό σου λέω είμαι πολύ δυστυχισμένο. Άντε, σίγουρα να φύγουμε. Θα πάμε στο μοναστηράκι και μετά θα πάμε να πιούμε να πάμε τα φαρμάκια κάτω. Άντε, άντε, σήκω. Δεν με λες, δίπλωμα έχεις πάρει. Έχει βέβαια έχω πάρει. Κοίτα κύριε, τα 7 θαύματα του κόσμου γίνανε 8, αλλά αφούς πήρε δίπλωμα. Έλα, έλα, ανέβα. Άντε, πάμε, πάμε. Σιγά που πας χωρίς τον ταμτάκο, ρε. Τέτοιο δίπλωμα πήρες. Άντε ρε ταμτάκο, άντε ανέβα να φύγουμε, όλη την ώρα μας θα τη φάμε εδώ πέρα. Λοιπόν πάμε, αλλά πρόσεξε, αν είναι να πατήσεις άνθρωπο θα διαλέξεις να μείνει της τροχέας, έτσι. Είμαι άσος εγώ σε αυτά, έλα. Πάμε, άμα βλέπεις πράσινο σταμάτα, άμα βλέπεις κόκκινο ξεκίνα. Εγώ αλλιώς τα ξέρω. Ράσε τι ξέρεις εσύ, 6 μήνες πηδεύομαι να πάρω δίπλωμα, σε αυτά έχω γίνει ξεφτέρι, είδαμε. Ρε βλάκα! Ε, ταμτάκο, είσαι σίγουρος ότι με το πράσινο σταματάμε? Ε, βέβαια είμαι σίγουρος, ρε. Τόσους μήνες μελετάω αυτά τα πράγματα. Ούσε, μην έχεις αμφιβολίες, εμένα θα ακούς. Με το πράσινο σταματάμε, με το κόκκινο φεύγουμε. Εγώ μπορεί να μην πάρω δίπλωμα, αλλά εξεταστής θα γίνω. Μ' αρέσει που έχεις αμφιβολίες, δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Έλα, ετοιμάσου. Κόκκινο, φύγαμε. Καλομάρα! Για περάστε παρακαλώ, ρε πράμα που φέρα σήμερα, γιαπωνέζικο είναι, διαλέχτε. Έχει τούρπο μηχανή, κάνει σούζα, τσάπλες, τούμπες, ό,τι θέλετε ακροβατικό. Έχει κίνηση στους 4 τροχούς. Περάστε παρακαλώ, τρελάθηκε το αφεντικό και το πουλάει τζάμπα. Διαλέχτε, γιαπωνέζικο είναι, γιαπωνέζικο. Ευκαιρία είναι, για διαλέξτε παρακαλώ. Παιδιά, καλό πράγμα είναι, μην το χαζεύετε, έλα από εδώ με κρύβεις το μηχανάκι. Να το βλέπει ο κόσμος, τζάμπα πράγμα, καινουργιές. Δυο φορές τρακάραμε τον Αλαφούζο και δεν έπαθε τίποτα. Πώς να μην τρακάρουμε, ρε, αφού μου λες να περνάμε επόκεινο. Πάψε, μην ξανοίγεσαι, ρε βλάκα, μην ξανοίγεσαι. Λοιπόν, παιδιά, ευκαιρία είναι, πάρτε το, δεν θα το μετανιώσετε. Κάνει σούζες, κάνει ανάσκελο, να πούμε, μέχρι όρθο πετάλια μπορείς να το πιέσεις στην κατηφόρα. Αντακό, πάει και κατούριμα. Πάψε, ρε βλάκα, τώρα θα φύγεις, τώρα που έχουμε δουλειά. Κατουργέμαι σου λέω τώρα, λίγο, δεν θα αργήσω. Άντε φύγε και μην αργήσεις, γρήγορα έτσι. Άντε παιδιά, μην το κοιτάτε, θα το ματιάξετε, την ευκαιρία σας λέω. Η ευκαιρία της ζωής σας. Είναι για πούλημα αυτό, φίλε. Ε, και βέβαια, καινουργές από την αντιπροσωπεία. Πέντε λίγο τρακαρισμένο, να, κοίταξε εδώ. Α, δεν είναι τίποτα ρε φίλε, τι να σου κάνω, ο κόσμος βλέπει στα φανάρια, τα γράφει στα παλιά τα παπούτσια. Έχεις προτεραιότητα, περνάς με κόκκινο, έρχεται ο άλλος με πράσινο από το αντίθετο ρεύμα και σου τη δίνει. Λέγε τώρα που το βρήκες αυτό. Έτσι λέω ο κανονισμός. Βρες τον κανονισμό, για το μηχανάκι λέω. Ε. Που το βρήκες, είναι δικό σου. Ε, και βέβαια δικό μου είναι, ενδιαφέρεσαι. Ενδιαφέρομαι, ενδιαφέρομαι. Ε, πάρ' το, ευκαιρία είναι. Ασφάλεια. Τι ασφάλεια της Ιντερ-Αμέρικαν. Εγώ δεν ασφαλίζω, με φίλε. Έχεις δει γύφτο να ασφαλίζεται. Είμαι μυστικός. Ε, κι εγώ μυστικός είμαι, ρε φίλε. Ξέρεις πόσες μέρες έχω να πάω, άσε μάτω. Μυστικός. Τι είσαι? Μυστικός. Α, τώρα κατάλαβα. Μυστικός. Δηλαδή δεν θέλεις να σε ξέρουν. Εντάξει, ρε φιλάρα, μη μας πεις το όνομά σου. Εγώ δεν επιμένω. Μυστικός αστυνομικός της δίωξης διαρρηκτών. Τώρα το κατάλαβα.
Περίμενε τον Αλαφούζο να τα συζητήσετε. Ποιος Αλαφούζος, ρε? Έλα, πουλάς. Έλα μαζί μου στο τμήμα. Ο έχων αυτό το μηχανάκι, δηλαδή εσύ, έχει ό,τι κλάπη και χτες από τα νέα λιώσια. Κατάλαβες? Τι λες, κύριε αρχιφύλακα, τώρα? Εγώ το ρώτησα τον Αλαφούζο. Πρώτον, δεν είμαι αρχιφύλακας. Εντάξει, μην ευρεάζεις, θα πάρεις προαγωγή. Πάμε στο τμήμα, προχωρά. Για σιγά, κύριε Παστινομέ, τι πάμε στο τμήμα? Εγώ το ρώτησα τον Αλαφούζο να πούμε ότι και μου είπε είναι δικό του. Εδώ σου δίνω συνέχεια προαγωγές. Και εσύ με πας μέσα? Θα σε χώσω μέσα. Γιατί να με χέσεις μέσα, τι σου κοτάει? Πάμε, ρε, προχώρα. Πάμε στο τμήμα. Άρε, Αλαφούζο, τι μου κάνες. Άρε, Αλαφούζο. Άρε, Αλαφούζο, τι μου κάνες. Κάσε και προχώρα. Μα σου εξήγησα, κύριε Δασοφύλακα. Μπες μέσα, μωρέ, μου εξήγησες. Και τώρα, εδώ θα τη βγάλεις. Κατάλαβα, θα με εξετάσουν για έτσι. Και ας τη βγάλω. Τι κάνεις, κύριε? Δεν είπες εδώ να τη βγάλω? Εννοώ ότι εδώ θα ζήσεις. Α, εγώ νόμιζα ότι θα με εξετάζατε. Και έχει υπόψη σου, απαγορεύονται οι στάσεις, ε? Γιατί περνάει λεωφορείο. Οι στάσεις, οι απεργίες των κρατουμένων εννοώ. Κάνουν και απεργία οι κρατούμενοι για την Άτα? Ας εξετάζε, ρε. Δεν με λες. Το ροχάμι εδώ μέσα τον έχετε? Όχι, γιατί ρωτάς? Λέω, μήπως παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα. Άντε, άντε, άσε ξυπνάς! Αρίστε μας. Κύριε φαροφύλακα, ξέχασες την πόρτα ανοιχτή. Να μην λες μετά ότι τη βίασα εγώ. Εγώ είμαι νομοταγής πολίτης. Ευχαριστώ, Ταμτάκο. Είσαι τίμιος κρατούμενος. Τώρα τελευταία παθαίνω κάτι διαλείψεις από ένα παλιό χτύπημα που είχα στο κεφάλι. Δεν ξέρω ποιος είμαι και τι κάνω. Αλλά το κρύβω από την υπηρεσία για τη σύνταξή μου, καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά μη φέρνει σε δύσκολη θέση έναν έντιμο κρατούμενο που θέλει να κάνει το καθήκητο, άμα το σκάσω το κρίμα στο λαιμό σου. Ποιος είναι? Α, αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Φαίνεται το χτύπημα στο κεφάλι θα ήταν πολύ δυνατό. Τι κάνει? Τι κάνεις, ρε Μαστούρα? Και να κλειδώσεις καλά, ε. Α, εσύ τα έχεις ολοσχερός χαμένα. Δεν παθαίνεις μόνο διαλέξεις, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου ο εγκέφαλός σου. Βρε, Χριστιανέ μου, εσύ θα μπει στο κελί ή εγώ? Ξέρω εγώ. Μάλλον εσύ. Κοίτα τον, εσύ, λέει. Πού πας, ρε Μαστούρα, έλα εδώ. Έλα εδώ, αν είναι να μείνω εγώ, τότε γιατί στρογγυλοκάθεις εδώ μέσα? Εγώ πού θα πάω? Εσύ θα φύγεις. Τι? Α, δεν μου τα λες καθόλου καλά. Εσύ θα φύγεις και εγώ θα μείνω εδώ μέσα. Πάλι τα είπα. Πού πας, ρε Μαστούρα, είπαμε, εσύ θα φύγεις και εγώ θα μείνω μέσα, το κατάλαβες? Να το πάλι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εσύ θα μείνεις, εγώ θα πω. Με μπέρδεψε και εμένα τώρα. Μπορεί να μείνω μουταγής πολίτης, αλλά όχι και μαλάκας. Σε φτιάξω εγώ. Κάτσε εκεί πέρα να κλωσίσεις. Άντε, γεια σου τώρα. Συγγνώμη, σας τρόμαξα. Σε συμβαίνει το κύριε, γιατί τρόμαξατε έτσι? Ξέρετε, τρόμαξα που έπεσα επάνω σας. Ευτυχώς να λέτε, γιατί μόνο εγώ μπορώ να σας βγάλω εδώ μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα σας είμαι ευγνώμων. Ξέρετε, μπερδεύτηκα. Όλο γύρω-γύρω κάνω και όλο στο ίδιο μέρος βρίσκω. Έχουμε λάβει όλα μας τα μέτρα για να προλαμβάνουμε τις αποδράσεις. Ξέρετε ότι η φυλακή μας είναι υψή της ασφαλείας. Ωραία, υψή της αφελείας είναι. Ουδέποτε δραπέτευσε κατάδικος. Αλήθεια, εσείς πώς βρεθήκατε εδώ μέσα?
Είχα πάει επισκεφτήριο. Κατάλαβα. Για χαθήκατε, ε. Εγώ θα σας οδηγήσω στην πύλη. Φαντάζομαι την αγωνία σας. Θα φοβάστε μου σας περάσουν και για κανένα τραπέτι. Ε, ναι, αυτό είναι. Λέω, έχει πλάκα να με περάσουν για τραπέτι τώρα. Αγαπητέ μου, πέσετε πάνω σε ένα φυσιογνωμιστή. Εγώ μόλις δω κάποιον, αμέσως καταλαβαίνω τι άνθρωπος είναι. Θα ξέρετε από ψυχολογία, ε. Αλίμον, Έλαδα, την παίζω στα δάχτυλά μου. Ωρε, τι παίζει εσύ στα δάχτυλά σου, άλλο πράγμα. Εν τέλος πάντων. Λοιπόν, παίξε και αυτά τώρα στα δάχτυλά σου και άντε γεια σου. Τι ωραίος άνθρωπος είναι. Περιμένετε να σας οδηγήσω πώς την πίνει. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως είσαι μεγάλος φυσιογνωμιστής. Αμέσως τον καταλαβαίνεις τον άλλονα. Έλατε. Το μυστικό μην το πεις άλλον. Κράτα το. Ας τι έβεσαι. Άντε γεια σου και σε ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου. Τώρα ούτε πως μπήκα φυλακή, ούτε πως βγήκα το κατάλαβα. Ευγενία! 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 Ποιος με κράζει? Εγώ είμαι μωρέ, ο Ταμτάκος. Αχ, Ταμτάκο μου εσύ! Ηρωά μου, ροχάμι μου! Τι, πολύ εξωπτερνικός μου μιλάς ρε Ευγενία, τι ροχάμις, τι σχέση έχω εγώ με το ροχάμι? Αφού το σκάσες από τη φυλακή. Καλέ, δεν το σκάσα εγώ, αυτοί με αφήσανε. Τι κουταμάρες λες, οι εφημερίδες γράφουν για σένα. Σε κυνηγάει όλη η αστυνομία. Επειδή με κυνηγάνε, πρέπει να κρυφτώ. Τι να κρυφτείς βρε, ο Ροχάμης κάθε βράδυ τα σπάζε στα σκυλάδικα. Μαντάρα μου, τι πράγμα έχω εγώ. Κάνει υπομονή τον τάκο μου, θα σε πιάσουν όταν θα γίνουν εκλογές. Έτσι για να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Είσαι παράνομος Ταμτάκο μου, σε ζηλεύουν όλοι οι γύφτοι. Να, γι' αυτό κι εγώ θέλω να τα ξαναφτιάξω μαζί σου. Έλα. Δώσε μου τη βέρα σου. Σε ευχαριστώ πολύ ρε Ευγενία. Είσαι πολύ ευγενιακή να πούμε. Κι εγώ σε αγαπάω. Σε αγαπάω πολύ ο κοφαντικός. Τώρα είσαι δοξασμένος Ταμτάκο. Χιασμένος είμαι από το φόβο μου Ευγενία. Ευγενία, κρυώνω, έπιασε ψύχρα. Βάλε με στο σπίτι σου. Βάλε με στην αγκαλιά σου να ζεσταθώ λίγο. Τρελός είσαι. Δύο φορές ήρθε η αστυνομία και ψάχνε για σένα. Θες να βρω τον πελά μου. Έλα, φεύγω εγώ τώρα. Έλα πάλι αύριο βράδυ, Μη με αφήνεις, Ευγενία. Ευγενία. Ψηλά τα χέρια. Σε τρόμαξα, Ταμτάκο. Αν τρόμαξα, λέει, οι φτέρνες μου σαγρέ γίνανε το φόβο μου, καλέ. Εσύ ποια είσαι. Ποια είσαι, καλέ. Κοίτα που το παίζει μυστήριο τώρα. Εγώ είμαι η Ελευθερία, η ανιψιά του μελέτη και της ευτυχίας. Ήρθα από τη Θράκη για λίγες μέρες για να δω το θειό μου. Α, έτσι κι εγώ λέω, δεν σε έχω ξαναδεί στη γειτονιά. Εγώ όμως έχω ξαναδεί και σε συμπαθώ, Ταμτάκο. Ναι. Ανησυχώ πολύ, έμαθα ότι σε κυνηγάει η αστυνομία. Μωρέ, δεν με κυνηγάει μόνο αστυνομία και η τύχη μου με κυνηγάει. Έλα, πάμε στο τσαντήρι μου, θα κρυώνεις έξω. Πάμε, αλλά μην γίνει παρεξήγηση με το μελέτη. Ο μελέτης κοιμάται τώρα, ούτε με κανονιά δεν ξυπνάει. Έφαγε μια κότα στην καθησιά του και τώρα τυχονεύει. Φαίνεται η κότα θα έχει και αυγά μέσα. Έλα, πάμε. Άντε, πάμε.
παιδί σου και ξάπλωσε. Όχι και να γδυθώ, θα μας παρεξηγήσουν. Αραβωνιασμένος άνθρωπος είμαι. Είσαι βέβαιος πως αγαπάει η Ευγενία? Είμαι βέβαιος, αφού μου επέστρεψε και τη Βέρα. Να, τώρα λέει είμαι δοξασμένος. Εγώ θα προτιμούσα να μην είχες μπλέξει. Τι να την κάνεις τέτοια δόξα, βρε Ταμτάκο μου? Να ζεις κυνηγημένος σαν τα γρήμια. Ναι, αλλά η Ευγενία θέλει να βλέπει το όνομά μου στις εφημερίδες. Πώς ροχαλίζει έτσι αυτός, μωρέ? Θα πάρει το τσαντήρι. Αμάν, την πατήσαμε, ξύπνησε ο Μελέτης. Α, δεν ξύπνησε. Αφού είναι ανοιχτά τα μάτια του. Έτσι κοιμάται αυτός, με ανοιχτά τα μάτια κοιμάται. Δηλαδή κολλήσανε από την τσίπλα. Αχ, βρε Ταμτάκο μου, είσαι καλός άνθρωπος εσύ. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω αυτά που λένε για σένα. Ότι είσαι τεμπέλης και τέτοια. Άτυχος είσαι, καημένο. Δεν βαριέσαι όμως. Ο καλός καλό δεν έχει σε αυτή τη ζωή. Α, κλείσου τα μάτια, δεν μπορώ να τον κοιτάζω έτσι. Νομίζω ότι με βλέπει ο Φραγκενστάιν. Εγώ λέω να κοιμηθώ, είμαι πολύ κουρασμένος. Κοίτα να πάρει ευχή. Μια ευκαιρία βρήκα κι εγώ να τον ξεμοναχιάσω και αυτός κοιμήθηκε. Παιδιά, μόνο μια ληστεία τράπεζα θα μας σώσει. Όλες οι άλλες είναι ψηλοδουλειές. Ναι, αλλά τώρα έχουν βάλει φρουρούς στις τράπεζες. Έχεις ξανακούσει να ληστεύουν τράπεζα? Ποιος τρελός πάει να βάλει το κεφάλι του μέσα στην καρμανιόλα? Έχεις να προτείνεις τίποτε άλλο? Επιμένω, θα ληστέψουμε την τράπεζα. Όλα τα έχω αναδιοργανώσει στο κεφάλι μου. Ναι, αλλά μη μας πάρεις το λαιμό σου. Ακούστε πρώτα και μετά κάνετε αυτοκριτική. Εμείς θα είμαστε το κινηματογραφικό συνεργείο. Είμαστε κλεφτρόνια, ρε. Ναι, αλλά εγώ θα κάνω το σκηνοθέτη, εσύ τον οπερατέρ, εσύ τον φωτογράφο. Τι θες να πεις? Θα πάμε σε μια τράπεζα να γυρίσουμε μια σκηνή ληστείας. Έτσι ακριβώς όπως τη γράφει το σενάριο. Κομπάρση κάναμε όλοι μας, ξέρουμε από αυτά. Παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω, Μπύρο. Την ώρα που θα γυρίζετε η ταινία, εμείς θα κλέβουμε την τράπεζα αληθινά. Μ' αρέσει η ιδέα. Ναι, αλλά πρώτα πρέπει να πάρουμε άδεια από κάποιον διευθυντή τράπεζας. Έχω φροντίσει γι' αυτό. Τι έχεις φροντίσει? Αν πάει κάποιος από εμάς, μετά τη ληστεία θα δώσει αμέσως στοιχεία στην ασφάλεια. Μη σας νοιάζει, βρε παιδιά. Έχω βρει τον κατάλληλο άνθρωπο. Και πού θα βρούμε προβολής και όλα αυτά που χρειάζονται για να κάνουμε το γύρισμα? Μη σας νοιάζει, βρε παιδιά, μη σας νοιάζει. Έχω ένα φίλο ο οποίος δουλεύει σε κινηματογραφικό συνεργείο. Στο ρεπό του θα δανειστούμε τα μηχανήματά του με το ζημίο το φυσικά. Άρε Αλαφούζο, άρε Αλαφούζο. Άρα άμα σε πιάσω θα σε σκοτώσω, ρε. Σαν τα γρήμιζω μέσα στα άγρια δάση και στα βουνά. Γι' αυτό ήρθα να σε ξεμπλέξω. Ω, εδώ είσαι, ρε αλήτη. Θα σε σκοτώσω, ρε Κιόρβες Λεβέγγι. Έλα εδώ, ρε αλήτη. Θα σου πιω το αίμα με καλαμάκι, ρε. Ρε απατεώνα. Σιγά, τι πάνε να κάνεις, το φίλο σου? Ποιο φίλο μου, ρε αλήτη? Ένα μήνα, ρε, έχω να κοιμηθώ σε κυλίμι. Εσύ είσαι αιτία που υποφέρω, ρε. Με έμπλεξες γιατί πήγες για κατούριμα. Τι θέλεις να κάνω, να τα κάνω πάνω μου? Πάνω σου να τα κάνεις, ρε. Για δεν μου είπες ότι το μηχανάκι είναι κλεμμένο? Δεν φταίω εγώ. Έπεσα θύμα. Θύμα, τι θύμα, ρε? Με τα αγόρασα από ένα κλεφτρόνι. Αλλά τώρα πήγα στην αστυνομία και τα είπα όλα. Δηλαδή τώρα δεν με κυνηγάνε σαν το ροχάμι? Όχι. Τότε άδικα κρύβομαι. Ακριβώς. Γι' αυτό ήρθα να σου πω ότι άφοβα μπορείς να κατέβεις στο Εγάλιο. Εγάλιο? Ναι, Εγάλιο City. Πώς λέμε, Σάντα Μπάρμπαρα. Α. Έλα, σου φέρα ψωμί και λες για να κοροϊδέψεις λίγο την πείνα σου. Ταμτάκο, τι σε λες με τα κουκούτσια της τρως? Είχανε και κουκούτσια, δεν το κατάλαβα. Λοιπόν, Ταμτάκο, επειδή είσαι φίλος μου και τράβηξες πάρα πολλά για μένα, σου βρήκα μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Πώς, αν είναι να πουλάμε μηχανάκια, ξέχασε το. Μεσολάβησα σε κάτι φίλους να σε κάνουνε παραγωγό. Τι παραγωγό, αφητεύω πατάτες? Όχι, ρε Ταμτάκο, οι φίλοι μου γυρίζουν βιντεοτενίες. Θα σε κάνουν διευθυντή παραγωγής, κατάλαβες? Δεν μ' αρέσει. Καλύτερα ηθοποιός. Και διευθυντής καλά είναι. Είναι πολύ μεγάλη θέση. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, θα πουλάμε λαθρές βιντεοκασέτες? Πάλι δεν κατάλαβες. Εσύ θα είσαι ο διευθυντής παραγωγής. Ό,τι σου λέει ο σκηνοθέτης θα το φέρνεις. Δηλαδή, ό,τι χρειάζεται το σενάριο. Τι σενάριο? Σενάριο. Να σου πω, και έτσι καλά είναι. Στο κάτω-κάτω εγώ γνωρίζω κόσμο.
Όταν πουλούσα κυλί μια χαλιά, από πόρτα σε πόρτα γύριζα. Μπράβο, Ταπτάκο. Πάντα πίστευα ότι θα πας μπροστά. Άρπαξες την ευκαιρία αμέσως. Αυτό έλειπε, να μην ξέρω πότε θα αρπάξω την ευκαιρία. Εγώ μεγάλωσα πέταλα, ρε. Εγώ την έχω σπουδάσει τη ζωή από μικρό παιδί στους δρόμους, στη ζητιανιά, στον ηλεκτρικό, στα κάλαντα. Μέσα σε όλα ήμουνα, ρε. Και δεν ξέρω εγώ πότε θα αρπάξω την ευκαιρία. Εγώ έχω φάει ψωμί να πούμε που είχε γίνει παπάρα από το δάκρυ. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, κράτα αυτά εδώ. Και πού σε πρόσχε τις ελιές, μην τις φας με τα κουκούτσια. Πάμε, πάμε. Ταμτάκο, κοίτα βρε τι θυσίες κάνω για σένα. Μου πέσανε βρε τα χέρια. Κοίταξε, αυτή τη φορά να πετύχεις πάνω θεμάσαι βρε. Μη σε νοιάζει θίτσα μου, αυτή τη φορά την επιτυχία την έχω στην τσέπη. Ταμτάκο μου, αυτά τα λουλούδια θα σου φέρουνε γούρι. Άσε με ρε Ευγενία, μπαξές είμαι και με γεμίζεις λουλούδια. Μα τώρα είσαι διευθυντής παραγωγής, Ταμτάκο μου. Κάτι είναι κι αυτό. Ταμτάκο. Έλα. Θα με κάνεις μια χάρη. Τι χάρη θέλει? Θέλω να γίνω ηθοποιά. Τι να γίνεις? Ηθοποιά. Εντάξει μωρή, αλλά αντέχεις? Ναι. Και σωματικός? Ναι. Εντάξει, άμα δείξεις λίγο μπούτι θα γίνεις πρωταγωνίστρια. Άμα τα βγάλεις όλα, τότε θα γίνεις ακόμα πιο γρήγορα. Ευχαριστώ, Ταμτάκο μου. Αισθάνομαι κιόλας σαν την Τσιολίνα. Λοιπόν, εγώ τώρα να πηγαίνω, έτσι. Άντε, φεύγω. Τρέχω να πω το νέο στις άλλες. Θα σκάσουν από τη ζήλια τους που θα γίνω ηθοποιά. Το παιδί από εδώ είναι φίλος μου. Μπορεί να αναλάβει τη διεύθυνση παραγωγής. Ωραία, καθίστε. Να, διάβαζε εδώ το σενάριο τώρα. Πολύ έξοδη ταινία. Ληστείες, κυνηγητά, κακό. Ξέρεις από κινηματογράφο. Ναι, πώς. Να, ρώτα και τον Αλαφούζο. Εγώ παλιά δούλευα κουμπάρσος. Κοίταξε να δεις, θέλω να τον πάρεις οπωσδήποτε. Γιατί τον τελευταίο καιρό τράβηξε πάρα πολλά για μένα. Εντάξει, δεν έχω καμία αντίρρηση. Πότε αρχίζουμε να πάρουμε και κανένα φράγκο? Πολύ βιάζεσαι. Βιάζομαι γιατί τρέχουν κάτι γραμμάτια, έχω μια ραβωνιάρα, είναι δύσκολη η κατάσταση. Δεν με λέτε ρε παιδιά, τόσα λεφτά που τα βρίσκετε και γυρίζετε ταινίες? Πήραμε δάνεια από το κέντρο κινηματογράφου. Σοβαρά? Δηλαδή μπορώ να πάρω κι εγώ, δίνουνε σε γύφτους? Βέβαια, μόνο σε γύφτους δίνουνε. Ωραία λοιπόν, μόλις τη μάθω τη δουλειά θα πάω να τους πω δώστε μου 50 εκατομμύρια. Θα γράψω και το σενάριο, οδηγός χωρίς δίπλωμα. Τι είναι 50 εκατομμύρια μπρος στο πνευματικό δάπεδο του κόσμου που θα το ανεβάσουμε, έτσι δεν είναι? Ξέρεις τα καθήκοντα του διευθυντή παραγωγής, ε? Ναι, εντάξει, με εξήγησε η Αλαφούτζος. Με λέει, ας πούμε, να θέλουμε να βρούμε μια δίσκο. Να γυρίσουμε ταινία. Θα πας εσύ με λέει, θα βρεις την δίσκο. Και θα έρθετε εσείς να γυρίσετε ταινία. Εντάξει, τα ξέρω όλα. Πολύ ωραία. Εντάξει, επειδή αύριο όμως χρειαζόμαστε μία τράπεζα, θα πας γρήγορα να βρεις μία τράπεζα, γιατί αύριο πρέπει να κάνουμε τη ληστεία. Όπως θέλετε. Τρελαθήκατε ρε παιδιά, θα πάτε να κάνετε ληστεία στην τράπεζα και θα πάω να τους πω ήρθα να σας κάνουμε ληστεία, θα φάω πολύ ξύλο. Όχι μωρέ, στο σενάριο το γράφεις, τα ψέματα θα είναι. Α, είπα κι εγώ να πούμε, είναι δυνατό να τους κλείσουμε ραντεβού, να τους κάνουμε ληστεία, να πούμε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, εντάξει, λοιπόν είσαι έτοιμος, εντάξει? Εντάξει, από μένα εντάξει να... Ωραία λοιπόν, πήγαινε γρήγορα να βρεις την τράπεζα, γιατί αύριο πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσουμε αυτές τις σκηνές. Εντάξει, μη φοβάστε τίποτα, θα πάω ανελιπώς. Σε ευχαριστώ πολύ Αλαφούζο, σε ευχαριστώ ρε αδερφή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, χαίρετε. Διευθυντής. Αυτή τη φορά έπεσες Διάννα. Θα σου φέρνω εγώ σκάρτο πράγμα. Αλλά φούζω. Συγχωρείς, ο διευθυντής ποιος είναι εδώ μέσα? Ο κύριος απέναντι. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Ε,
εσύ είσαι ο διευθυντής εδώ μέσα? Ναι, εγώ είμαι. Συμβαίνει τίποτα, κύριε? Ταμτάκος. Α, χαίρο πολύ. Παρακαλώ, καθίστε. Ευχαριστώ. Τι θέλετε, στη διάθεσή σας. Θα σας εξυπηρετήσουμε αμέσως. Θα ήθελα να κάνω μια ληστεία. Πώς! Τι λες, βρε ανθρώπομαι! Και στο θράσο μου το λες! Α, καθαρά πράγματα. Εγώ πρέπει να σου πάρω την άδεια. Αμπά, πρέπει να πάρεις και την άδεια, ε! Μωρή, μπράβο ανέδεια, μπράβο ανέδεια! Σίγουρα έμπλεξα με τρελό! Δεν είμαι τρελός, κύριε διευθυντά μου. Εδώ ήρθα να σου πάρω την άδεια να κάνουμε ληστεία στην τράπεζα και εσύ βάζεις τις φωνές. Έτσι θα συνεργαστούμε. Ακούσε εκεί, ζητά και τα ρέστα από πάνω. Μήπως θέλεις να υπογράψουμε και κανένα συμβόλαιο? Δεν έχω καμιά αντίρρηση. Κύριε Αστυφύλαξη, για να δώσω παρακαλώ. Τι τρέχει, κύριε διευθυντά μου? Σας ενοχλεί, κύριε διευθυντά μου? Θέλει να κάνει μια ληστεία στην τράπεζα και μου ζήτησε και την άδεια από πάνω. Ψηλά τα χέρια. Τόσο φτάνουνε? Μας κοεδεύει κιόλας από πάνω. Κύριε διευθυντά, δεν μας αφήσετε να κάνουμε τη ληστεία. Εγώ θα χάσω το ψωμί μου. Θα με απολύσουνε. Αυτά που ακούνε πρωτάπουστα. Πάρε το 100. Αυτός από ό,τι φαίνεται έχει και συνενόχους. Τρελός παπάς το βάπτισε. Εδώ ήρθα να του ζητήσω την άδεια να κάνουμε τη ληστεία στην τράπεζα και... Ας και ομολογείς κιόλας. Εάν δεν θέλετε να σας ληστέψουμε, φεύγω. Πάω κάπου αλλού. Δεν έχεις να πας πουθενά. Συλλαμβάνεσαι. Ρε, έτσι συλλαμβάνεται ένα διευθυντή παραγωγής. Εμείς θέλουμε να γυρίσουμε βιντεοκασέτα εδώ. Βρε, ταινία θέλουν να γυρίσουν οι άνθρωποι. Πέστονται, Χριστιανέ μου, πέστονται και μας έκοψες τη χολή. Γιατί εσύ τι νόμιζες? Πως ήθελες να κάνεις ληστεία στην τράπεζα. Έτσι που έθεσες το θέμα στην αρχή, τρόμαξα, ξέρω εγώ. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κύριε διευθυντά μου? Ποιος αληθινός ληστής θα έρθει να σας ρωτήσει για να κάνει ληστεία στην τράπεζα? Αυτό εξυπακούεται. Αρχιφύλαξη, πηγαίνετε στο πόστο σας, παρακαλώ. Θα με πάρετε και εμένα κανένα πλάνο? Θα σε αποπλανήσουμε και σε ένα, μη στεναχωριέσαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αγαπητέ μου, μπορείτε να έρθετε αύριο, πολύ νωρίς όμως, για να μην υπάρχει πολλή κίνηση. Να φοράς και τα καλά σου, γιατί θα παίξεις την ταινία. Το έχω υπόψη μου. Να έχετε και μπόλικα χρήματα, γιατί το σενάριο γράφει, πρέπει να γεμίσουμε δύο σακούλες με χελιάρικα. Έννοια σας, μην ανησυχείτε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να σας βοηθήσουμε και θα φροντίσω να έχουμε αύριο πολλά εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Άλλε βρουάλ λοιπόν, και αύριο το πρωί θέλω μπόλικα χελιάρικα. Θέλω να κάνω τον παραγωγό μου να παραμιλάει. Χαίρετε. Χαίρετε. Λοιπόν, για ακούστε εσείς, αύριο το πρωί θα φοράτε τα καλά σας. Τα ακούτε? Ευγενία, πέτυχα. Θα σε κάνω ευτυχισμένη τώρα. Μην κάνετε φασαρία. Μια ληστεία θα κάνουμε και θα φύγουμε. Ταινία θα γυρίσουμε. Όλες τις θέσεις σας. Είναι το κινηματογραφικό συνεργείο που σας έλεγα που θα μας κάνει διάσημους. Φόρεσες τα καλά σου? Φυσικά. Άλλωστε, μια φορά έτυχε να γυρίσει την ταινία εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα με αυτό εδώ πέρα είσαι έτοιμος να ρίξεις και γκόμινα. Μην ξεχνάτε, μου τάξατε και εμένα ένα πλάνο, ε. Πού είσαι, φωτογράφε? Για σε παρακαλώ, αποπλάνησε τον κύριο αστυφύλακα και τον κύριο διευθυντή από εδώ. Ρεζό, ανάποδα κρατάς τη μηχανή. Excuse me, κύριε σκηνοθέτα. Πολλά ανάποδα βλέπω εδώ μέσα. Τώρα αυτός εκεί πέρα τι κάνει, το φάρο? Λοιπόν, υποτίθεται ότι εσείς οι δύο είστε οι ληστές. Μόλις σας δώσω εγώ το σύνθημα, θα ορμήσετε κατευθείαν στα ταμεία. Ο καθένας σας θα γεμίσει από ένα σακούλι χιλιάρικα. Εντάξει? Εντάξει. Φρόντισα να έχουμε πολλά εκατομμύρια. Ταμτάκο. Μάλιστα, κύριε σκηνοθέτη. Έλα εδώ, ρε, κράτησες εσύ αυτό. Είσαι διευθυντής παραγωγής και δεν φρόντισες να βρεις όπλα για τους ληστές. Θα φροντίσω τώρα αμέσως, μισό λεπτό. Κύριε αστυφύλακα, μου δανείσαι παρακαλώ το αυτόματό σου. Θα σε αποπλανήσω άλλη μια φορά. Πολύ ευχαριστώ. Έλα εδώ, ρε, συγκράτα αυτό εδώ πέρα. Με συγχωρείτε, έχω κι εγώ ένα περίστροφο στο συρτάρι μου για ώρα ανάγκης, ξέρετε. Φέρτο και θα σε ξανααποπλανήσω κι εσένα. Πολύ αποπλάνισμα πέφτει εδώ μέσα και δεν ξέρω τι θα γίνει.
Ορίστε, κύριε Ταμτάκο. Του ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα εδώ, ρε, πάρε εσύ αυτό το πιστόλι. Κύριε Διευθυντά μου, είστε κανόνι. Α, προφίλ θέλω, προφίλ. Και μην ξεχνάτε την υπόσχεσή σας, ε. Μη στεναχωριέσαι, τίποτα δεν ξεχνάω. Θα σε αποπλανήσουμε και προφίλ και αφάς και μπρούμητα, άστα σε μένα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Κλακέτα. Είπα κλακέτα. Ταμτάκο, πού είναι η κλακέτα? Α, με συγχωρείς, ναι. Μα τι κάνεις εκεί? Το έχω δει στο σινεμά με τον Τζιγκέλη. Δεν είπα κλακέτες, είπα κλακέτα. Η πλάκα που γράφουν τις σκηνές και τα πλάνα. Εντάξει, τότε φύγει μπροστά από τη Μιχαλή. Σκηνή από πλάνισμα 042, φύγαμε. Μην κουνείται κανείς, αρ! Σας ληστεύουμε. Στοπ, απ' την αρχή, πώς τα λέτε έτσι, ρε? Σαν να ζητάτε χαρτζηλίκια απ' τη μάνα σας. Γιατί ρε Ταμτάκο, σταμάτησε στο γύρισμα? Δεν έπρεπε να μολύσουν και καμιά πιστολιά στον αέρα? Αυτά τα κανονίζει ο σκηνοθέτης. Λοιπόν, στη θέση σας όλοι, γρήγορα, άντε, πάμε πάλι. Λοιπόν, εγώ με αυτόν τον σκηνοθέτη δεν θα τα πάω καθόλου καλά. Τέρματα αστεία, ληστεία. Στοπ και πάλι στοπ. Τι θα γίνει με σένα, Ταμτάκο? Τι θέλεις να γίνει? Δεν είσαι καλός σκηνοθέτης? Δεν εξήγησες στα παιδιά τι θα κάνουν? Λοιπόν, μάγκες, θα βγείτε έξω και θα μπείτε μέσα σαν πιλάτες. Δώστε και τα σιδερικά να μην σας πάρουν χαμπάρι από την αρχή. Άντε, πηγαίνετε, πηγαίνετε. Δεν θα βγει κανένας έξω. Θα βγουν. Τώρα βλέπω ότι είμαι μεγάλος σκηνοθέτης. Εγώ είμαι η Φιλίνη των γύπτων. Λοιπόν, προσοχή. Θέλω να αποπλανήσετε όλη την τράπεζα. Και πού είσαι εσύ, πρόσεξε τον πυροβολέα σου. Πάμε! Φαίνεται αυτοί οι δύο ετοιμάζονται για ληστεία. Ορμάμε! Αφήστε τους, χωρίς αυτούς πώς θα κάνουμε τη ληστεία? Τι σου είπα εγώ, ήταν έτοιμοι να ορμήσουνε στην τράπεζα. Ηθοποιοί είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε ταινία, θα καταστραφούμε, αφήστε τους. Κύριε συνάδελφε, παρεξηγήσατε. Ταινία γύριζαν τα παιδιά. Τα είδες τι κάνεις, Ταμτάκο, τώρα με τις βλακίες σου για να τους αφήσεις να βγουν έξω? Εγώ την έδωσα την άδεια. Εμπρός, εμπρός, μέσα εσείς. Δεν σας δίνω εγώ μέρο κάματο για να συλλαμβάνει η αστυνομία. Μέσα, ορίστε. Θα σου πληρώνω εγώ. Είδες εσύ, παρέ Δημήτρη. Συγχαρητήρια. Ας την κριτική και προχώρα. Έτοιμοι. Έτοιμοι! Φώτα! Πάμε! Ληστεία εν δράση! Τα λεφτά σας! Δεν σας έχω! Βοήθεια! Βοήθεια! Μας ληστεύουνε! Δεν έχω κάνει ακόμα καταμέτρηση! Βοήθεια! Σκάσε ρε, μη φωνάζεις, βλάκα! Θα μας χαλάσει τη δουλειά! Δεν έκανες καταμέτρηση και χεστήκαμε! Ας πάμε εδώ που να κάνουν τη δουλειά τους! Μη μας χαλάσει την ταινία! Πω πω κονόμι, είχε δίκιο ο Αλαφούζος! Μας έφτατα! Μας έφτατα! Μπράβο, 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 ωραία ληστεία. Το γύρισμα τέλειωσε. Κύριε Διευθυντά, η ληστεία ήταν αληθινή. Τα πήραν όλα και φύγανε. Χαίρετε. Τι χαίρετε, βρε, τι χαίρετε, ε! Ληστεία έγινε. Φωνάξτε 100. Σε παρακαλώ, είπαμε χαίρετε, τέρμα. Τι χαίρετε και τέρμα, βρε, εσύ. Φωνάξτε 100, φωνάξτε αστυνομία. Τι φωνάζετε, άνθρωπε, τι φωνάς, δεν τα είπαμε, δεν τα συμφωνήσαμε. Μας λύσετε, απαταιώνα, όλα, μας λύσετε. Μην πυροβολάτε, παιδιά, παραδίδομαι. Πιάστε τον, πιάστε φυλακές, πιάστε τον, μας λύστεψε, μας λύστεψε. Άρα, Αλαφούζο, πάλι μου την έφερες. Πάνω που πήγαινα να μάθω σκηνοθέτης, θα έπαιρνα δάνειο να γυρίσω και μια αιγυπτική κουλτουριάρικη ταινία. Αφήνετε την τέχνη ορφανή. Πάμε, προχωρά. Thank you.
βάζουν μέσα. Γιατί ληστεύω, αλλά είμαι μάγκας και τραπετεύω. Τις φυλακείς τα σύντερα, μάγκες μου τα μαζάω. Κι όταν με βάζουν στην χειρού, πάλι την κοπανάω. Κι όπου πατάω γίνεται σάλος. Είμαι ο Ταμτάκος, ο αρχηγός σας. Και προσκυνήστε, είμαι ο Θεός σας. Της φυλακής τα σύντερα, μάγκες μου τα μαζάω. Κι όταν με βάζουν στη ψηρού, πάλι την κοπανάω. Μεγάλε! Είσαι ο πρώτος! Αρχηγέ μας! Ρε κάντε στην πάντα γιατί μου κρύβετε τον ήλιο και όχι πολύ θόρυβο, γιατί με πειράζει. Δυναμίτης, εμένα δεν μου αντιστέκεται κανένα χρηματοκιβώτιο. Γκριλάκιας! Μαχριχέρης! Κατσαβίδας! Δηλαδή όλοι μαζί ανοίγετε εύκολα ένα επιπλάδικο, έτσι. Τράπεζα ανοίγουμε δικέ μου! Μεγάλο κόλπο σκαρφίστηκες αρχηγέ και τους έφερες καπάκι τάχα ότι θα γυρίσεις ταινία. Γι' αυτό εγώ είπα στα παιδιά ότι ύστερα από αυτό είναι ο πρώτος. Ε, βαριέσαι, όλα έχουνε τη σειρά του. Θα τραπετέψεις πάλι? Μένει το πουλί στο κλουβί, ρε. Εγώ είμαι γύφτος, ρε, είμαι διαβατάρικο πουλί. Θα μας πάρεις μαζί σου. Μη μας αφήσεις την ψήρου, αρχηγέ. Θα σε υπηρετούμε πιστά. Να το δω. Θα το σκεφτώ, θα το συλλογιστώ και θα αποφασίσω. Ό,τι πει ο αρχηγός, εντάξει. Λοιπόν, μάγκες, πολύ με κουράσατε. Πάω για ανάπαυση. Στην πάντα. Ελεύθερο. Μεγάλη αρχηγέ. Θα έρθει ένα περιπολικό να παραλάβει τον Ταμτάκο, να τον πάει στον ανακριτή για να καταθέσει. Τα μάτια σας 14 να μην το σκάσει. Είναι πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Μείνετε ήσυχος, κύριε Διευθυντά. Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, θα τον χρεώσετε στην αστυνομία. Να μην έχουμε εμείς την ευθύνη αν αποδράσει. Τον έχω φοβηθεί πολύ. Όλα τα περιμένω από αυτόν. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Πηγαίνετε. Μια στιγμή. Στείλτε μου το σουπιά. Αμέσως. Εμπρός. Με ζητήσατε, κύριε Διευθυντά. Ναι, παιδί μου. Άκουσε. Σήμερα αποφυλακίζεσαι, αφού εξέτησες την ποινή σου των 4 χρόνων. Θέλω να σε βοηθήσω να μην επιστρέψεις πια εδώ. Εδώ σου έχω, ορίστε, μερικές συστατικές επιστολές προς διάφορες επιχειρήσεις. Ορισμένες, φυσικά. Στις οποίες συνιστώ να σε προσλάβουν. Εγγυούμενος ότι το σοφρονιστικό σύστημα σε έχει κατατάξει πλέον στο υγιές και ηθικό τμήμα της κοινωνίας. Με συγχύρετε, κύριε Διευθυντά. Έτσι μου έρχεται να κλάψω. Τώρα, κλάψε, παιδί μου. Πρόσεξε όμως να μην κλάψεις το μέλλον, άμα δεν αλλάξεις κούρια. Περίμενε, σου έχω και κάτι άλλο. Περίμενε μια στιγμή. Αυτά τα χρήματα είναι η αμοιβή σου.
ασφαλείας που πρόσφερες εδώ στη φυλακή. Είναι ένα μικρό κεφάλι για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βιντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Βιντά. Να είστε καλά. Ο Θεός θα σας ταπονώσει. Να είστε καλά. Αυτές οι στιγμές του επαγγέλματός μου είναι που με κάνουν να νιώθω βαθιά συγκινημένος. Φέραμε στον ίσιο δρόμο ένα ακόμα απολωλός πρόβατο. Α, δεν είστε εντάξει ρε παιδιά, σας παρακαλώ, με κόψατε στο καλύτερο όνειρο την ώρα που είχα στριμώξει τη γυναικάρα με τα κόκκινα. Πάμε, φεύγεις. Πού πάμε, έχουμε μετακόμιση πάλι. Διαταγή, φεύγεις, έλα. Δεν πάω πουθενά, όλο φεύγω, μετά με κυνηγάτε στα λαγκάδια με τα περιπολικά. Α, εδώ μέσα τουλάχιστον έχω ένα κομμάτι ψωμί να πάω και ένα πιάτο, είμαι και ο πρώτος. Πάμε, παιδί μου. Ρε, άντε, δεν πάω πουθενά, ρε παιδιά, όλο με βγάζετε από τη φυλακή, μετά με κυνηγάτε και με ξαναβάλλετε μέσα. Ρε, μυστήριος κόσμος, αφήστε με ήσυχο. Ρε, τι είναι αυτό, συγγνώμη. Σας παρακαλώ, ρε παιδιά. Πολύ με ταλαιπωρείτε, σας παρακαλώ. Τι αξιοπρέπεια, ρε παιδιά. Λοιπόν, εσένα κάπου σε ξέρω. Εσύ δεν είσαι ο φυσιογνωμιστής που μόλις δεις κάποιον αμέσως τον καταλαβαίνει. Τι κάνεις, καλά είσαι. Γάτα με πέταλα είσαι. Καλή μόνο. Θα μείνεις εδώ. Δεν θα πας πουθενά. Εντάξει. Εδώ θα περιμένεις, ε. Πάμε, πάμε. Δεν θα το κουνήσω, δεν θα. Γεια χαρά, παιδιά. Τα καρδιά τα πήρατε, παιδιά. Τα πήραμε όλα, είμαστε έτοιμοι. Προσέχετε, μη σας ξεφύγει. Είναι άσωστης δραπετεύσης. Θα έχουμε το νου μας. Ο άλλος ποιος είναι? Ένα κλεφτρόνιο σου πιάς. Αποφυλακίζεται σήμερα. Α, ωραία, εντάξει παιδιά. Καλή. Στο καλό, παιδιά. Και όπως είπαμε, εδώ θα περιμένεις. Εντάξει. Δεν θα το κουνήσεις. Εντάξει. Πάμε. Θα γλιτώσω για το ταξί! Καιρός να την κουπανίσω κι εγώ. Ξαναδραπέτευσε ο Ταμτάχος, εφημερίδες! Ξαναδραπέτευσε ο Ταμτάχος, δημόσιος κίνδυνος! Εφημερίδες! Νέος Ροχάμης! Εφημερίδες!
Πού με πάτε ρε πόπο σκουτάδια! Δεν τα πνιγόδα μου ζαλίζομαι! Ανοίξτε με ρε! Πόπο στο γύρο του θανάτου με βάλατε! Και τα σερβιέτες και λεμονόκουπες εδώ μέσα! Σιγά ρε παιδιά! Κάντε στάση να κατέβω! Πού με πάτε ρε! Εσύ είσαι ρε Ευγενία. Ταμτάκο μου, ήρωά μου. Κατάφερες πάλι να τους το σκάσεις. Σε περίμενα. Δεν το σκάσα εγώ ρε Ευγενία. Κάποιο λάθος έγινε και με αφήσανε. Μην είσαι μετριόφρον, Ταμτάκο. Δεν είμαι εγώ μετριόφρονας, ούτε εθνικόφρονας ρε Ευγενία. Σε λέω αυτοί με αφήσανε, δεν το σκάσα εγώ. Οι εφημερίδες γράφουν όλες για σένα. Έχεις γίνει διάσημος. Αμάν, η αστυνομία. Έλα μαζί μου, έλα κρυφτούμε. Από εδώ, από εδώ. Χώσουμε. Το πρωί χτενίζουν το γύφτικο μαχαλά. Αν το ξέρα δεν θα ερχόμουν, αλλά δεν ήξερα πού να πάω. Μη φοβάσαι, θα καθαρίσω εγώ. Ποια είσαι εσύ? Είμαι η Ευγενία, νηστεμένη με τον Ταμτάκο. Και πού είναι ο Ταμτάκος, τον έχεις δει? Όχι. Και εσύ τι γυρεύεις εδώ πέρα μόνη σου? Έκανα τις ανάγκες μου. Λέτε να λέει αλήθεια, κύριε Παστινόμε. Ξέρω εγώ. Ειλικρινής φαίνεται. Πάντως, άμα δεις τον Ταμτάκο να μας το πείσεις, εντάξει. Να είστε σίγουροι. Άντε, άντε στο καλό, παιδιά. Άντε. Άντε. Με συγχωρείτε, κύριε Μελέτη, περί την ενόχληση, αλλά είμαι επεκερεγμένος. Τι λέω, μωρέ, αυτός κοιμάται κι εγώ του μιλάω. Τουλάχιστον αυτός κοιμάται με ανοιχτά μάτια, κάτι θα βλέπει. Εδώ είσαι, Ταμτάκο μου. Και εγώ έψαχνα να σε βρω παντού. Ο γύφτικος μαχαλάς έχει γεμίσει από αστυνομικούς που ψάχνουν να σε βρουν. Δηλαδή ψάχνουν και στα τσαντήρια. Βέβαια, παντού. Είμαστε χαμένοι. Οχ, θα έρθουν και εδώ. Μπορεί να μην έρθουν. Έρθε. Μια στιγμή. Κάτσε. Έλα. Κύριε Παστινόμε, νομίζω ότι άδικα ψάχνουμε. Στη δουλειά μας ποτέ δεν ψάχνουμε άδικα. Πρέπει να ψάχνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ναι, αλλά εδώ όλα τα τσαντήρια τα ψάξαμε. Αυτό εδώ δεν το ψάξαμε. Έλα μαζί μου. Αύριο είναι η κηδεία του, καλέ νωρίς ήρθατε. Πρέπει να του κλείσετε τα μάτια. Δεν κλείνουν πάντα αναγκύλωση. Γιατί μωρή μελέτη μου έφυγε. Κολώνα του τσαντηριού μου. Γιατί δεν ξέφυγες του χάρου όπως του ξέφυγε Ταμτάκος. Ζωή σε εσάς. Ζωή σε εσάς. Του καλού παιδιά. Και άμα βρείτε τον Ταμτάκο να του πείτε να έρθει στην κηδεία, γιατί πολύ τον αγαπούσε τον Ταμτά. Φύγανε. Σας έφερα εδώ να τα πούμε με την ησυχία μας. Για δε γερε που κρύβονται ο Ταμτάκος και ο Αλαφούζος. Δεν ξέρω που είναι, κύριε αστυνόμε. Εσάς σας έπιασανε. Αυτοί μου ξέφυγαν. Αλλά πού θα μου πάνε, θα τους πιάσω κι αυτούς. Ο Ταμτάκος δεν φταίει, κύριε αστυνόμε. Εμείς τον μπλέξαμε. Είναι αθώος. Ναι, είναι αθώος, κύριε αστυνόμε. Καλό, ρε. Πας και μου λέτε ψέματα για να καλύψετε τον αρχηγό σας. Ο Ταμτάκος αρχηγός μας. Τι είναι αυτά που λες, κύριε αστυνόμε. Αυτό ήταν το μόνο κορόιδο στην όλη υπόθεση. Εσείς, αν είναι έτσι που μου τα λέτε και δεν λέτε ψέματα, τότε άδικα τον κυνηγάω τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν να το ειδοποιήσω μέσω της οικογενείας του να έρθει εδώ να καταθέσει άφοβα. Μπράβο, κύριε αστυνόμε! Τσίπρι! Μέσα! Μέσα!
είμαι πιασμένος ολόκληρος. Πω 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 τα ποδαράκια μου, πονάνε από το τρέξιμο. Βρε, ο αστυνόμος είπε να πας στο τμήμα να δώσεις κατάθεση. Πριτς, δεν πάω πουθενά. Γιατί βρε δεν πας πουθενά. Ρε θεία, μπορεί να είναι παγίδα όλοι αυτοί οι πόντες για να με ξαναχώσουν μέσα. Εγώ τι βράει που σου στήσανε σε ένα παγίδα για να σε χώσουν μέσα. Αν ήταν να σε πιάσουνε, θα σ' είχανε πιάσει. Ναι, αν μπορούνε, ας έρθουνε. Σκάσε! Κοίτα που θέλει το κακό μου. Είναι αλήθεια αυτά που άκουσα για σένα, Ταντάκο. Καλώ την ευγενήτσα μου, να σε φιλήσω γιατί έχω μέρες να σε δω. Να λείπουν οι περιτυλίξεις. Πρώτα θα μου δώσεις μια απάντηση. Δεν είσαι πια παράνομος. Όχι, εντάξει. Το πράγμα διελίστηκε τελείως. Πάλι τα έκανες, θάλασσα. Είσαι ένας άκριστος. Ούτε παράνομος δεν μπορείς να είσαι. Και τώρα τι σκέφτεσαι να κάνεις. Κοίταξε, τώρα θα ανοίξω ένα μαγαζάκι. Τι μαγαζάκι? Κλειδαράδικο. Κλειδαράδικο. Ναι. Και τι ξέρεις εσύ από κλειδαριές? Όχι, τι ξέρω. Στη φυλακή είχα τους καλύτερους μαστόρους. Ο Γριλάκιας, ο Κατσαβίδας και ο Μακριχέρης μου μάθανε ανοίγω μέχρι και χρηματοκιβώτιο. Τότε, αφού έχεις τόσα διπλώματα, να γίνεις διαρρήκτης. Θα κάνουμε την μπάζα μας και έπειτα θα τα γλεντάμε στα σκυλάδικα. Για σιγά, ρε Ευγενία, τι λόγια είναι αυτά. Εγώ είμαι τίμιος άνθρωπος. Κι αν πήγα φυλακή, πήγα γιατί με μπλέξανε άλλοι. Ούτε το μηχανάκι έκλεψα, ούτε την τράπεζα ήθελα να ληστέψω. Είσαι δηλός και κακομύρης. Γιατί με βρίζεις, ρε Ευγενία, επειδή είμαι τίμιος? Επειδή είσαι ηλίθιος και οι άλλοι πλουτίζουν σε βάρος σου. Τι έκανες, βρίση, για μένα? Με έφερες το δίπλωμα ή με έκανες πρωταγωνίστρια? Άντε χάσω από τα μάτια μου, να μην σε ξαναδώ. Πάρε και τη βέρα σου. Ταντάκο. Ακούω φωνές. Ποιος με κράζει? Ταντάκο. Α, η Λευτερία. Λευτερίτσα μου, καλά που ήρθες. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Τ' άκουσα όλα, Ταντάκο μου, τ' άκουσα όλα. Φαίνεται η Ευγενία δεν μ' αγαπάει. Δεν πειράζει, Ταντάκο μου. Εγώ είμαι για σένα τώρα, βρε. Εγώ σ' αγαπάω, βρε κουτό. Θα περάσουμε πολύ καλά μαζί. Ξέρω εγώ, έχεις βασανιστεί πολύ στη ζωή σου. Αν βασανίστηκα, λέει, από μικρό παιδί μας έστειλε πατέρας με ένα τενεκεδάκι εμένα και την αδερφή μου την Ασημίνα και χορεύαμε τσιπτετέλη στον ηλεκτρικό. Ξέρεις τι σφαλιάρες έχει φάει αυτό το κεφάλι και τι καρπαζές. Τώρα έχεις εμένα όμως. Τώρα θα παλέψουμε, θα είμαστε δυο. Εγώ και εσύ. Εσύ και εγώ. Γιατί εγώ και εσύ και όχι εσύ και εγώ? Εγώ, εσύ και εγώ. Δηλαδή εγώ και εσύ. Ναι. Εσύ και εγώ. Ναι, αλλά και το κλειδαράδικο. Ποιο κλειδαράδικο? Θα ανοίξω ένα κλειδαράδικο, θα μαζέψουμε λεφτά και θα ζήσουμε ευτυχισμένοι. Κι αν ήρθα το να σε κλέψω κάποια βραδιά απ' την αραπιά σκλάβα του μαχαραγιά. Όπου να είναι θα βγει η ώρα να κλείσει το μαγαζί. Εντάξει, και όπως είπαμε, πρέπει να τον πείσουμε οπωσδήποτε. Σιγάρε να μην μπορέσουμε να πείσουμε τον Ταντάκο. Αυτός είναι βλάκας με πατέντα. Δεν ξέρεις, καμιά φορά οι γύφτοι καλυγώνουν ψήλους. Νάτος, νάτος, βγες. Μην καυγίζεις, ρε παιδάκι. Πάει καυγή μέρα, τελειώσαμε για σήμερα. Μη για το Θεό, μη. Περίμενε. Τι συμβαίνει, ρε παιδιά? Έχετε κλειδιά για φτιάξιμο? Το κακό, κύριε Ταντάκο, είναι ότι έχασα τα κλειδιά του γραφείου μου. Αλλά ο κύριος από εδώ επιμένει να το εξοφλήσω τη συναλλαγματική του. Ναι, αλλά εγώ κλείνω αυτή τη στιγμή. Περάστε αύριο. Αύριο. Δεν αφήνεις κατεργαριές, λέω εγώ, στην πάντα. Σήμερα πήγες να χάσεις το κλειδί. Δικαιολογίες μας λες. Πας να γλιστρήσεις πάλι. Στορκίζομαι, Σωτήρη. Έχω τα λεφτά της συναλλαγματικής στο χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπεις αυτή εδώ? Τι βλέπω? Είναι συναλλαγματική, είναι η δικιά σου. Άμα δεν με πληρώσει, θα πάω στον δικηγόρο μου. Κάνε υπομονή μέχρι αύριο, βρε Σωτήρη. Μα τι μανούρα είσαι, ρε παιδάκι μου, δεν θα σου φάω τα λεφτά σου. Είσαι απατεώνα! Απατεώνα εγώ, είσαι εκβιαστή! Είσαι απατεώνα! Τι παράτε και δυο μαζί? Δεν ακούς τι έκανε! Μα δεν ακούς τι λέει αυτό? Αν είναι να με μαυρίσετε στο ξύλο, εντάξει, θα σας τα ανοίξω το γραφείο. Άμα είναι έτσι, αλλάζει το πράγμα. Okay. Και με το χρηματοκιβώτιο τι θα γίνει? Θα τα ανοίξω και το χρηματοκιβώτιο. Έχω πάρει μαθήματα από πολύ μεγάλο δάσκαλο. Μια στιγμή να πάρω τα εργαλεία και έρχομαι. Σιγά, αφήστε το σε μένα. Όλα. Πολύ βιάζεστε. Όλα. Σιγά. Εκεί. Άντε. Πάμε τώρα.
Ταμτάκο, εσύ προχώρα. Σωτήρη, εσύ περίμενε και κράτα τσίλες. Εν ανάγκη σφύρα, ε. Ναι, παιδιά, γιατί βαδίζουμε μες στα σκουτάκια. Έτσι για παιχνίδι, κατάλαβες. Παιχνίδι. Κοίτα, φίλε μου, προηγουμένως τσακωνόντουσαν και τώρα παιχνίδι κάνουν. Τέλος πάντων, πάμε. Από εδώ, έλα από εδώ. Είναι λίγο δυσκύλια. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται. Μήπως γίνεται με την ταυτότητα. Ορίστε. Αυτό ο Κατσαβίδας δεν μου το δείξει. Πάμε. Αυτό είναι. Τι λες, θα τα καταφέρεις. Αυτό είναι παιχνιδάκι για μένα, ρε. Πολύ ζεστή εδώ μέσα, θα σκάσω. Για να το δω. Ένα, δύο, ένα. Τι είναι αυτά που κάνει. Μη μιλάς πάνω στο χέρι. Έλα, μ' ακούς. Μ' ακούς. Του μιλάς. Κρυωμένο είναι. Κουφόθα είναι. Τέλος πάντων, περίμενε. Θα του βάλω λίγο έμπλαστο. Έτσι εκεί πέρα. Μπορεί η νεφραμιά του να έχει χαλάσει, κατάλαβες, και να βραχεκύκλωσε. Έτσι, μπράβο. Και τώρα θα κοιτάξουμε τα ακουαστικά του. Λοιπόν. Ένα. Δύο, τρεις, τέσσερας. Θα γίνει αξιονική τομή. Τι είναι αυτά που λες. Κρύψου μόνο κι άσε τι λέω εγώ. Να Χριστό. Κρύψου είπα. Κρύψου. Μεγάλο κοροϊδό Ταμτάκος, ρε! Ξεκίνα, ρε! Ξεκίνα, ρε, παιδάκι! Ξεκίνα, ρε! Εδώ. Τι να κάνω, δεν βλέπεις, τυφλώθηκα, δεν βλέπω τίποτα. Το χρηματοκιβώτιο άνοιξε. Άνοιξε. Ωραία, τότε πάρε λεφτά, πλήρωσε και μένα για να στείλω κι εγώ λεφτά στο δυναμίτη που μου μάθε την τέχνη. Άντε προχώρα τώρα. Πού να προχωρήσω, δεν βλέπω τίποτα. Γιατί τόση βιασύνη, ρε φιλαράκο. Τι παράπονο έχετε από μένα. Και την πόρτα σας βίασα και το χρηματοκιβώτιο σας τίναξα. Άντε προχώρα, κανένα παράπονο δεν έχουμε, προχώρα. Ποιος είσαι εσύ. Παστινόμος Νεκτάριος. Παστινόμος. Δε μου δώσω Θεός μυαλό, μα μου δώσε ποδάρια, για τη μάμη την τύχη μου την έπαιξε στα.
καζάρια.